Καλωσορίσατε στην κουζίνα μου. Ξεκινάμε με ωραίες συνταγές, αλμυρά και γλυκά, να υποδεχτούμε σιγά σιγά την περίοδο των γιορτών και να σας δίνω ιδέες για να επιλέξετε τι θα βγάλετε στο οικογενειακό ή στο φιλικό σας τραπέζι. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα σφολιατοπιτάκια, γιατί αν έχεις ένα φύλλο σφολιάτα στο ψυγείο σου, το ανοίγεις και με ό,τι έχεις μέσα κάνεις μια τραγανή, φανταστική μπουκιά. Δείτε τα υλικά γιατί γίνονται σε χρόνο μπαμπάμ. Για τα σφολιατοπιτάκια με ψητό χοιρινό χρειαζόμαστε ένα φύλλο σφολιάτας, 200 γραμμάρια ψητό χοιρινό με μυρωδικά, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια τρυφερά, ένα καρότο, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό, 5-6 ντοματίνια, 6 φέτες χαβάρτι, αλάτι, πιπέρι και ένα αυγό χτυπημένο. Έχω τη σφολιάτα μου κρύα, μόλις την έβγαλα από το ψυγείο. Θέλω ένα μπολ γιατί η συνταγή μου δεν θέλει πάνω από 5 λεπτά από το χρόνο μου. Θα αρχίσω να ετοιμάζω τη γέμισή μου, μια γέμιση που γίνεται πολύ εύκολα. Θα γεμίσω τη σφολιάτα μου, θα δώσω πολύ ωραίο σχήμα, θα είναι μέγεθος μπουκιάς και θα τα ψήσω να βγουν τραγανά, λαχταριστά στο τραπέζι μας. Θέλω λοιπόν χοιρινό ψητό με μυρωδικά. Μεστή γεύση με κρούστα μυρωδικών από ατόφια κομμάτια χοιρινού κρέατος. Παίρνω τις φετούλες μου και τις ψιλοκόβω για να τις βάλω μέσα στη γέμιση. Τυρί χαβάρτι, ένα pop τυρί με πολυετή ιστορία. Ένα τυράκι που θα λιώσει τέλεια μέσα στη γέμιση. Το ψιλοκόβω κι αυτό. Θέλω μέσα τριμμένο καρότο, ψιλοκομμένη ντομάτα και θέλω και πράσινα φύλλα από φρέσκα κρεμμυδάκια να γλυκάνει η γέμισή μου. Θέλω και ψιλοκομμένο μαϊντανό και λίγο αλατοπίπερο. Τα ανακατεύω καλά και πάω για γέμισμα. Πάρτε μου 2 κουπάτ, θα κάνουμε σαν ταρτάκια γεμιστά δηλαδή. Το ένα θα είναι η βάση και το πιο μικρό θα είναι το σκέπασμα. Παίρνουμε ένα ταψί με θήκες και στάζουμε από μια σταγόνα λαδάκι μέσα, ούτως ώστε αν τρέξει λίγο τυρί από τη γέμιση, αν τρυπήσει η σφολιάτα, να ξεφορμάρονται εύκολα. Βάζουμε κάτω τη βάση, ανάβουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς στον αέρα, θα ψήσουμε για 10 λεπτά, σε δυνατή θερμοκρασία να φουσκώσει η σφολιάτα, χαμηλώνουμε μετά στους 170 και αφήνουμε γύρω στα 15 λεπτάκια μέχρι να ροδίσουν και να φουσκώσουν ωραία. Έτσι θα συνεχίσω και με τα υπόλοιπα μέχρι να γεμίσω όλο μου το ταψί. Παίρνουμε ένα ξυλάκι, μια οδοντογλυφίδα και αρχίζουμε και τσιμπάμε το κάτω με το πάνω. Καλό τσίμπημα. Αν δεν είστε σίγουροι ότι το κλείσατε, μπορείτε να αλείψετε τις ενώσεις με αυγό. Αν το πατήσετε καλά και το κλείσετε, είναι μια χαρά. Στρίψτε γύρω-γύρω και τσιμπήστε όπως τσιμπάμε τα πιτάκια, τα παραδοσιακά μας. Αφού τα τελειώσω όλα, στη μέση παίρνω το ψαλίδι και κάνω μια ψαλίδια έτσι. Για να βγαίνει ο ατμός και να φουσκώνουν τα πιτάκια. Φουσκώνουν αρκετά. Τα αλείφουμε με χτυπημένο αυγό ή μόνο με ασπράδι. Αν δεν θέλετε να πάρουν πολύ ρόδινο χρώμα, μπορείτε να βάλετε μόνο ασπράδι. Αν τα θέλετε πιο έτσι καφέ, ωραία σκούρα, θα το αλείψετε όλο το αυγό. Θα βάλουμε ασπράδι για να παραμείνουν ανοιχτόχρωμα. Αλείφουμε με το διάλειμμα αυγού και έτσι ετοιμάζουμε όλα τα πιτάκια μας. Τα κλείνουμε προς τα κάτω. Και είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Μοσχοβολάνε και είναι ώρα να τα βγάλω από το φούρνο. Θα τα ψήνετε πάντα τελευταία στιγμή. Θα τα αφήνετε 5 λεπτάκια στη φόρμα, μην διαλυθούν. Να σπάει η μύτη η μυρωδιά όση ώρα κρυώνουν και μετά τα σερβίρετε σκέτα με ένα ποτήρι κρασί και είναι τέλεια. Πανεύκολα, έτοιμα και λαχταριστά. Ό,τι πρέπει για τα καλέσματά σας.